Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη νίκη, αν σκεφτείτε τις συνθήκες μέσα στις οποίες διεξήχθησαν οι εκλογές. Δεν είχαμε πίσω μας ούτε μεγάλα συμφέροντα, ούτε ομίλους. Δεν είχαμε πίσω κόμματα, δεν είχαμε βουλευτές. Είχαμε τον απλό κόσμο που αναγνώριζε το δικό μας το έργο και ήθελε αυτό το έργο να συνεχιστεί, γιατί το πρόγραμμα που καταθέσαμε ήταν ένα πρόγραμμα που απαντούσε στα μικρά και μεγάλα προβλήματα και απαντούσε στα ζητήματα και της ανάπτυξης. Είμαστε λοιπόν απόλυτα ικανοποιημένοι που βρήκαμε τη στήριξη της κοινωνίας, βρήκαμε τη στήριξη απλών ανθρώπων. Να τους ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου και να τους υποσχεθώ ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του και να κάνουμε ένα Δήμο Κορινθίων ισχυρό, ισχυρότατο όπως του αρμόζει, και μια κοινωνία επίσης πανίσχυρη που να αντέξει την κρίση που διέρχεται η χώρα. Πολλές φορές συγκινήθηκα, δάκρυσα, ιδιαίτερα όταν είχα άδικες επιθέσεις από τα γνωστά παπαγαλάκια, τα καλοπληρωμένα των μέσων ενημέρωσης, που δεν διστάζουν να εκβιάζουν από το σεβασμιότο Μητροπολίτη μας μέχρι τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά και να απειλούν και να κατασκοπαντούν τα μέλη της δικής μου οικογένειας και εμένα, σε δημοσιογράφους καλοπληρωμένους. Όμως, να ξέρετε, όλα αυτά δεν έπαιξαν κανένα ρόλο. Ο κόσμος αντιστάθηκε, ο κόσμος επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι θέλει να συνεχιστεί αυτή η πορεία η δημιουργική του Δήμου Κορινθίων. Θέλει τη δική μας ηγεσία στο τιμόνι του Δήμου για τα επόμενα 5 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν μια μάχη που πραγματικά θα μου μείνει αξέχαστη. Θα μου μείνει αξέχαστη γιατί είχε στοιχεία που έβλεπες έναν ολόκληρο κόσμο, Κορίνθιες και Κορίνθιους, απλούς ανθρώπους να στρατεύονται μαζί μας, να δίνουν εθελοντικά τη μάχη για ένα καλύτερο αύριο του Δήμου. Μέχρι το πρωί κάποιοι πανηγύριζαν γιατί τα αποτελέσματα πίστευαν ότι τα βγάζει ένα συγκεκριμένο μπλοκ και όχι το Υπουργείο Ιστορικών. Όταν τους κοινοποιήθηκε επίσημα το αποτέλεσμα από το Υπουργείο Ιστορικών, από κάποιο μέλος του δικού μας συνδυασμού, τα γλέντια σταμάτησαν, έπεσαν δάκρυα, απεχώρησαν. Σήμερα επιμένουν να λένε ότι έχουν ελπίδα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να υπάρχει μία εκκρεμότητα που θα επιβαρύνει τη δική τους την παρουσία στην πόλη, γιατί σιγά σιγά θα δουν ότι θα απομονωθούν ακόμα και από αυτούς που τους ψήφισαν, γιατί και αυτοί θα δουν το ποιους είχαν ψηφίσει για εκπροσώπους τους, ανθρώπους που δεν έχουν το θάρρος να αναγνωρίζουν την ήττα τους και να στρατεύονται με τη Δημοτική Αρχή τα επόμενα χρόνια για να δώσουμε τη μάχη για μια καλύτερη κόρη. Εγώ ξέρω ότι σε όλα τα εκλογικά τμήματα, τα 107, υπογράφησαν ακόμα και από τους εκπροσώπους του κ. Νανόπουλου χωρίς καμία ένσταση τα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία βεβαίως μετά με ευθύνη των δικαστικών αντιπροσώπων κατατέθηκαν αρμοδίως με το σάκο στις δικαστικές αρχές και στον αρμόδιο πρόεδρο που είχε την ευθύνη των εκλογών. Ένα αντίγραφο στο Δήμο, ένα αντίγραφο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εγώ ξέρω ότι χτες είχαν στήσει ένα σόου μέσα στην Κόρινθο, μέσα στην Ήτα, αυτοί να πανηγυρίζουν, να ξεσηκώνουν την πόλη με βεγγαλικά και να ακούω ευχάριστες δηλώσεις που βέβαια το γέλιο μπορούν να φέρουν, που έμαθα σήμερα ότι φρόντισαν να αποσυρθούν από τον τύπο αλλά δεν τα κατάφεραν 100%. Δηλώσεις που έλεγαν ότι είναι νικητής και μάλιστα κάποια στιγμή τον είδαμε να τον σηκώνουν και στα χέρια και να πανηγυρίζει. Αυτά λοιπόν θα μείνουν αρνητικά στην ιστορία αυτής της πόλης, αυτής της πόλης που δεν είχε γνωρίσει παρόμοια προεκλογική εκστρατεία που έγινε με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με ευθύνη του αντίπαλου συνδυασμού. Θα μείνουν στην ιστορία αυτά τα γεγονότα ως γεγονότα που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πάντα χορεύουμε καλά, μας αρέσει. Αλλά σήμερα πράγματι περάσαμε πολύ πιο όμορφα εδώ στο Σολομό. Ναι, όλοι καλά εδώ, είναι απλή ψηφοφόρη. Ελάχιστα στελέχη του συνδυασμού μας, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Με αυτούς που δώσαν τη μάχη και θέλουμε να τους δείξουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες το πόσο τους υπολογίζουμε, το πόσο θέλουμε να πάμε χέρι-χέρι και τα επόμενα 5 χρόνια μαζί.